Αγά. Χοπ. Έλα, χοπ. Χοπ. Μπρο. Συμβαίνει αυτό όταν νιώθει ότι είσαι στενοχωρημένος έρχεται. Ναι, ναι, πάντα. Αυτό είναι με τη δικιά μου οικογένεια στο σκάφος. Γεννήθηκα στα μέσα του περασμένου αιώνα. Συνελήφθην για πρώτη φορά σε σκάφος. Στο οικογενειακό σκάφος. Και μετά από 9 μήνες γεννήθηκα. Ήταν Απρίλιος. Και μετά με πήρανε και δεν πήγαμε στο σπίτι μας. Πήγαμε στο σκάφος. Πρώτη φορά μπήκα στο σπίτι το Σεπτέμβριο. Από τότε που γεννήθηκα. Η μαμά μου ήταν από πολύ καλή οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν στρατηγός, αρχίατρος και τα λοιπά του βασιλιά Κωνσταντίνου, του παππού του τωρινού. Και όλοι οι συγγενείς της και η οικογένεια και τα λοιπά ήταν γιατροί, ήταν ακαδημαϊκοί, ήταν τραπεζίτες, ήταν τέτοιου, όχι με πολλά λεφτά. Κανονικά, δεν βρώμαγε το στόμα τους από την πείνα, αλλά δεν ρέανε και τα καταράκτες από τα... Αυτό είναι πριν να είναι... Αυτό είναι με το σκάφο της οικογένειας, νομίζω. Στις Κάνες πρέπει να είναι. Είχες ροκ σχέση με τον παπά. Δεν είχα καλή σχέση. Ο πατέρας μου ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είχε ένα εργοστάσιο που το λέγανε Ήλκα, ηλεκτρική κατασκευή δηλαδή, αλλά ήταν γνωστό παλιά, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτό το εργοστάσιο. Και είχε εφεύρει τα Ignator των Μπαζούκας, τους αναφλεκτήρες. Κακό κάρμα βέβαια, αλλά πάρα πολλά λεφτά. Οπότε εγώ ζούσα γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον με έξυπνους ανθρώπους, με πολύ μορφωμένους από τη μεριά της μαμάς μου εννοώ και πάρα πολύ πλούσιους από τη μεριά του μπαμπά μου. Όπως ήταν τότε, ήταν κάτι βιομήχανοι που ήταν γνωστοί, ο Νάσης. Ήταν και ο Νιάρχος. Δεν ήταν μύθοι τότε. Υπήρχαν βιομήχανοι που ήταν πολύ πιο γνωστοί, όπως ο Πίτσος, ο Βαγιονής, ο Σταυρόπουλος που είχε την Εσκιμό. Και τους έβλεπα όλους αυτούς χάλια. Ότι δεν περνάγανε καλά. Ήταν αυταρχικός. Αυταρχικός πολύ. Δηλαδή ήταν έξυπνος άνθρωπος και ήθελε όλοι να απαιτούσε να είναι σαν κι αυτόν. Δεν γίνεται. Εσύ γιατί προοριζόσουν, για κάτι μάνατζερ, ένα φανταστό μάνατζμεντ. Εμένα άλλο ήθελε ο μπαμπάς μου, άλλο η μαμά μου, άλλο οι υπόλοιποι. Okay. Ο καθένας ήθελε άλλο. Δηλαδή? Ότι είχαν η άποψη είναι σαν τις χωρίδες, ο καθένας έχει και από μία. Μία φορά με αποκλήρωσε την ίδια μέρα δύο φορές. Του λέω ρε μπαμπά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να πεθάνει, δεν μπορεί να πεθάνει. Ξανά. Ή πέθανε ή δεν πέθανε. Δεν θυμάμαι γιατί μου είχε δώσει μια Mercedes αυτέ τη πόρτη τότε δε, που ήταν, καταλαβαίνει, με αμαξάκια και με δεσεβό ήταν η κατάσταση. Άμα είχε. Μια Mercedes Sport αυτέ τι ανοιχτέ και τα λοιπά. Και μου έλεγε να κουρευτεί ή τη Mercedes τον κύριο Γιάννη. Θα έρθει να φάμε με τους Ιαπωνέζους στο Τουρκολίμανο, ξενυχτισμένος εγώ, λιώμα από τα μπουζούκια. Αλλιώς τη Mercedes τον κύριο Γιάννη. Δηλαδή ήταν όλο αυτό με τη Mercedes τον κύριο Γιάννη. Και μια μέρα τα μάζεψα. Είχα και τα μαλλιά, ήταν και ανοιχτό, ανοιχτή η Mercedes. Έλειπε ο τέρας στο εξωτερικό. Πάω στο γραφείο στον Πειραιά, στον κύριο Γιάννη. Να το δώσω και πήγα να το κάνω και λίγο δραματικό. Μπαίνω μέσα εκεί στα μάρμαρα στην είσοδο, γιατί μια μεγάλη ζαμαρία. Πάω να φρενάρω, γιατί είχα έρθει και φουριόζος με νεύρα. Δεν φρενάρει στα πλακάκια, Mercedes. Μπαίνει μέσα στην ζαμαρία, η οποία κατέβηκε και καρφώθηκε σε όλο τον καπό. Κρακ, ξέσυφτα. Ευτυχώς στο καπό, γιατί αλλιώς τώρα δεν θα σας μίλαγα. Και του λέω, τη Mercedes την έδωσε στον κύριο Γιάννη και να με ξαναπάρει τηλέφωνο. Και τότε αποφάσισα να κάνω, όχι πιο μικρός, αποφάσισα να κάνω ότι μου κάνει κέφι. Γιατί όλοι οι επιτυχημένοι τότε ήταν δυστυχισμένοι. Η Κάλλας, ας πούμε, που ήταν τότε με τον Ωνάση και αυτά, ήταν συνέχεια σπίτι γιατί ερχόταν, η μαμά της ήταν συμμαθήτρια με τη γιαγιά μου. Από τη μεριά της μαμάς μου. Και αυτή όλο έρχονταν και έκλαιγε συνέχεια. Τα χάλια της, λέγει, θα σου πω. Και σκέφτηκα, αν πετύχω. Γιατί αυτή δεν ήταν κάθε μέρα, ήταν επιτυχημένη.
θα είμαι σε κι αυτούς. Τα έχω φάει όλη μου τη ζωή να πετύχω κάτι, αν το πετύχω, και θα είμαι χαλιά. Όχι, αγάπη μου, λέω. Θα κάνω ό,τι μου κάνει κέφι. Ροχαλίζει, δεν είναι πολύ γλυκό. Μπορεί να μην ροχαλίζεις. Όταν ξαναροχαλίσεις, πιάσ' τον ήχο, σε παρακαλώ. Θα μου τον δώσεις για δώρο, τον ακούω. Το βάζεις σε DVD, σε τέτοιο. Καταρχάς, συγχαρόμενο τους συγγενείς. Αυτό ξέχασα να σου το πω. Γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο σπίτι και φέρνανε όλοι οι συγγενείς τα παιδιά τους για να παίζουμε. Που αυτό είναι τρελό γλύψιμο και πολύ συχαμένο. Το καταλάβαινα από πολύ μικρός αυτό και δεν μ' άρεσε καθόλου. Εκεί πήρα και μερικά μαθήματα, γιατί όταν χώρισε η μαμά μου με τον μπαμπά μου, επειδή ο μπαμπάς μου είχε τα λεφτά, ακόμα και οι συγγενείς της μητέρας μου πήγανε υπέρ του μπαμπά μου στα δικαστήρια που σκοτωθήκανε, σφαχτήκανε εκεί πέρα. Και από τότε επέλεξα να έχω μόνο τους φίλους μου. Ή τους συγγενείς που τυχαίνει να θα τους επέλεγα ούτως ή άλλως φίλους μου. Που είναι ελάχιστοι, μη σου πω ένας. Εγώ αποφάσισα να μένω με τη μητέρα μου, οπότε και ο αδερφός μου έκανε το ίδιο, που ήταν πολύ μικρότερος. Αυτό δεν το κατάπιε ο μπαμπάς μου, που ήταν πολύ αυταρχικός. Πάρα πολύ αυταρχικός. Αλλά βέβαια είχε δίκιο εκ των υστέρων. Δεν τον χώνευα τον πατέρα μου, γιατί μου σπάγε τα νεύρα, με ήθελε ρομπότ. Μου έλεγε, ας πούμε, μην δέχεσαι ποτέ συμβουλές. Όποιος, γιατί ο καθένας σου λέει, ας πούμε, μια συμβουλή και σου λέει την παπαριά του, τζάμπα είναι και σε μπερδεύει. Γιατί ο καθένας λέει τη μαλακία του, γιατί είναι τζάμπα. Όταν σου λένε να σου δώσω μια συμβουλή, θα του λες δώσε μου 10.000 δολάρια. Αυτό ξέχασα ότι μου το είπε βέβαια, εγώ το θυμόμουν, και μια μέρα μου λέει να σου δώσω μια συμβουλή. Του λέω δώσε μου 10.000 δολάρια, δώστε μου. Και μου κόβει ένα τσέκ και μου τη δίνει. Θα ξεκινήσουμε ένα ζεστό.